Έγιναν οι πρώτες πληρωμές της αρρωγής ύψους 496.602 ευρώ προς τους πυρόπληκτους από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές και ο Εύρος. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι πληρωμές ύψους 203.000 ευρώ σε 32 πληγέντες από τις πυρκαγιές στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής αλλά και πληρωμές 144.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και εκνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ως πρώτη αρρωγή έναντι επιχορήγησης. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί ως πρώτη αρρωγή 1.689.000 ευρώ. Αναφορικά με την πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για κτίρια με βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση κόκκινα και σε 5.000 ευρώ για κτίρια με σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά κατάλληλα για χρήση κίτρινα. Ως προς το σκέλος της πρώτης αρρωγής έναντι επιχορήγησης, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 4.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση φορέα με πολύ σοβαρές υλικές ζημιές και σε 2.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση φορέα με σοβαρές υλικές ζημιές. Ήδη ξεκίνησαν οι πληρωμές πρώτης αρρωγής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων στις περιοχές για τις οποίες οι περιφέρειες έχουν αποστείλει τα σχετικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι νέες πληρωμές προς τους δικαιούχους πραγματοποιούνται, ενώ η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr είναι ακόμα ανοιχτή για αιτήσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr παραμένει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από τους πυρόπληκτους πολίτες. Το ποσό της πρώτης αρρωγής που λαμβάνει κάθε επιχείρηση, κάθε εκνοτροφική μονάδα, συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής επιχορήγησης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την καταγραφή ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρρωγής της Περιφέρειας, και το ποσό της πρώτης αρρωγής που λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σχετική απόφαση οριοθέτησης και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.